Αγαπητοί μου φίλοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα παρουσιάσουμε και πάλι το 5ο Φόρουμ Υγείας, Διατροφής και Ομορφιάς, το οποίο έγινε στην Αθήνα στις 15 με 16 Μαρτίου του 2019. Θα προλογίσουμε βέβαια και το επόμενο φόρουμ που είναι το 6ο, αλλά όλα αυτά θα μας τα πει ο καλεσμένος μας, ο οποίος είναι τηλεφωνικά βέβαια γιατί είναι στην Αθήνα. Μαζί μας λοιπόν τηλεφωνικά είναι ο κύριος Ζαχαρίας Καπλανίδης, ο οποίος είναι οικονομολόγος, Γενικός Γραμματέας Ελληνικού Συνδέσμου Τουρισμού Υγείας, πρόεδρος ομίλου ΖΙΤΑ. Καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη, στην εκπομπή Πάνω απ' όλα Υγεία μου, κύριε Καπλανίδη. Τι κάνετε? Είμαι πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τους τηλεθεατές σας. Για το πέμπτο φόρουμ, γιατί εδώ ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Παυλίδης, πριν από λίγο που κάναμε μία συνέντευξη, μας είπε ότι έχουμε και το 6ο φόρουμ, το οποίο θα το προαναγγείλουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, το Νοέμβριο. Ναι. Λοιπόν. Αρκεί να μας αγλάσουν οι εκλογές. ναι, ό,τι πείτε, εσείς ξέρετε. Λοιπόν, κύριε Καπλανίδη, για πέστε μας, πώς πήγε το 5ο φόρουμ υγείας στην Αθήνα? Το 5ο φόρουμ πήγε πάρα πολύ καλά. Είναι αυτό που εμείς, που οι διοργανωτές, είχαμε την ιδέα της δημιουργίας αυτού του φόρουμ για πολύ συγκεκριμένους λόγους, που ξέρετε πολύ καλά ότι είναι η έγκριτη ενημέρωση του ευρύτερου κοινού από την επιστημονική κοινότητα της χώρας μας, προκειμένου να πετύχουμε κυρίως το θέμα της πρόληψης. Πολύ σημαντικό είναι αυτό. Αυτό λοιπόν, αυτή η διοργάνωση κάθε χρόνο γίνεται καλύτερα. Έχει μπροστά της τεράστιες δυνατότητες, γιατί επαναλαμβάνω, ο πληθυσμός της χώρας μας πεθαίνει κατά 51% σύμφωνα με τις επίσημες στατιστικές μελέτες, πεθαίνει από άγνοια για το τι πρέπει να κάνει στην υγεία του σε καθημερινή βάση. 51% σημαίνει ότι έχουμε 120.000 θανάτους ετησίως, πάνω από 60.000 δηλαδή, χάνουμε συμπατριώτες μας κάθε χρόνο χωρίς λόγο. Όπως αντιλαμβάνεστε, με γεννήσεις 90.000 το χρόνο και με θανάτους 120.000 συνολικά, κάνουμε 30.000 Έλληνες κάθε χρόνο, εκ των οποίων οι 60 είναι από λάθη που κάνουμε στην καθημερινότητά μας, είτε γιατί δεν γνωρίζουμε, είτε γιατί αμελούμε να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Πολύ το φόρουμ λοιπόν για την υγεία, τη διατροφή και την ομορφιά έχει αυτόν αποκλειστικά το στόχο. Να κινητοποιήσει, να ευαισθητοποιήσει τους συμπατριώτες μας στο να κάνουν σωστά καθημερινά απλά πράγματα, να το τονίσουμε, απλά πράγματα, δεν χρειάζονται πολύπλοκα, απλά πράγματα, και τότε θα δείτε ότι θα έχουμε μια μείωση θανάτων καταπληκτική, και τότε θα σταματήσουμε να χάνουμε πληθυσμό στη χώρα μας, και τότε θα σταματήσουμε να έχουμε, πώς το λένε, κρεβάτια στους διαδρόμους των νοσοκομείων, θα μειώσουμε τις δαπάνες για την υγεία, θα γλιτώσουμε τα νοικοκυριά από τα χρήματα που πληρώνουν από την τσέπη τους για να νοσηλευτούν. Ακριβώς. Και όλα αυτά τα άσχημα πράγματα, ναι. Αυτό. Κύριε Καπλανίδη, για πείτε μου τώρα για την... Είναι πολύ σημαντικός ο σκοπός φυσικά των φόρουμ όλων που γίνονται. Φτάσατε εσύ ως και πολύ δυναμικά στο 5ο φόρουμ στην Αθήνα, το οποίο έχει γίνει ένα, ας πούμε, ένας θεσμός, εγώ θα έλεγα. Τα φόρουμ έχουν γίνει θεσμός. Ναι, και αγκαλιάστηκαν από πάρα πολύ, από πολύ κόσμο, είτε αυτοί είναι επιστήμονες, και γιατροί και άλλων ειδικοτήτων, βέβαια και από την Ελλάδα, από ό,τι βλέπω, αλλά και παγκόσμια, είτε είναι επαγγελματίας υγείας, επαγγελματίες οι οποίοι σχετίζονται με την ομορφιά, με τη διατροφή, επιχειρηματίες, αλλά και χιλιάδες κόσμου που πιστοί στο ραντεβού σας έρχονται και σας παρακολουθούν. Όπως είχε γίνει βέβαια εδώ πέρα και στο 4ο φόρουμ που έγινε στην πόλη μας Θεσσαλονίκη, στο Βελίδιο, το Νοέμβριο του 2018. Τι έγινε τώρα, είχατε τον ίδιο κόσμο και στην Αθήνα? Όχι, στην Αθήνα είχαμε περισσότερο. Περισσότερο, γιατί εδώ είχατε πάρα πολύ, γι' αυτό το λέω. Είχατε περισσότερο, λογικά. Εντάξει, για πείτε μας λοιπόν, τι θέματα, τι θεματολογία, και μετά να πούμε και λίγα στοιχεία θέλω οπωσδήποτε και για τον τουρισμό υγείας, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τους τηλεθεατές, πιστεύω. Okay. Εντάξει, η Αθήνα
Λογικά είχε περισσότερο κόσμο από τη Θεσσαλονίκη τον περασμένο Νοέμβριο. Ναι. Λογικά διότι στην Αθήνα έχουν γίνει 4, mm-hmm. Ενώ στη Θεσσαλονίκη ήταν το πρώτο τον περασμένο mm-hmm. Νοέμβριο. Πήγαμε πάρα πολύ καλά, όπως είχατε την ευκαιρία να το ζήσετε από κοντά. Πραγματικά, ναι. Στη Θεσσαλονίκη, και αυτό μας δίνει πραγματικά το κουράγιο να συνεχίσουμε έτσι και να το κάνουμε θεσμό και στην Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα όλα πάνε μια χαρά. Κάθε χρόνο θέλουμε πολύ περισσότερο κόσμο και στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη mm-hmm. και η πορεία του φόρουμ, τουλάχιστον στην Αθήνα, έχει δείξει αυτό ακριβώς το πράγμα, mm-hmm. ότι κάθε χρόνο έχουμε μία αύξηση της τάξης του 20-30% mm-hmm. Στους συμμετέχοντες. Αυτό γιατί είναι δωρεάν κάτι. Και η συμμετοχή και όλες, όχι μόνο για τους επιστήμονες. Όλα. Ναι, είναι όλα δωρεάν και η ενημέρωση, αυτό λέγαμε και με τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Γεώργιο Παυλίδη, που ήταν στο πρώτο μέρος της εκπομπής και συζητήσαμε, που ως είναι επιστημονικός υπεύθυνος και νομίζω και της οργανωτικής πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής. Και μας είπε ότι είναι πολύ σημαντικό και δόθηκε μεγάλη ευκαιρία στον κόσμο και στο κοινό να παρακολουθήσει από κοντά πολύ σημαντικές επιστημονικές προσωπικότητες από το χώρο της υγείας, κυρίως βέβαια και διατροφής και ομορφιάς, και να δουν τα νεότερα δεδομένα και να δώσουν συμβουλές στον κόσμο, γιατί και οι ομιλίες ήταν διαδραστικές, και να τους κατευθύνουν σε πολλά ερωτήματα τα οποία έχουν ανάλογα με τις νόσους, είτε ήταν σαχαρώδης διαβήτης, είτε ας πούμε οφθαλμολογικό το ζήτημα, είτε πολλά άλλα, γιατί τα θέματα είναι πάρα πολλά από ό,τι βλέπω και στο 5ο Φόρουμ Υγείας, κύριε Καπλανίδη. Ναι. Αυτό που θέλω να υπογραμμίσω, ναι. Και θέλω να το ακούσουν οι τηλεθεατές σας έτσι πολύ σοβαρά αυτό το θέμα, mm-hmm. είναι ότι όσοι έρχονται σε αυτά τα φόρα μέχρι σήμερα στην mm-hmm. Αθήνα αλλά και στη Θεσσαλονίκη mm-hmm. δεν μπορείτε να φανταστείτε με τι ενθουσιασμό μας μιλάνε mm-hmm. για την ποιότητα των ομιλητών και τις ομιλίες και πόσο πραγματικά φεύγουν στο τέλος πολύ πιο σοφοί από ό,τι ήρθανε και αποφασισμένοι όντως να κάνουν την άλλη μέρα, να κάνουν πραγματικά να γυρίσουν σελίδα στην καθημερινότητά της, στην καθημερινότητά τους. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και εγώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι σε μια προσπάθεια, γιατί έχω πάρα πολλές υποχρεώσεις και καθήκοντα στο πλαίσιο ενός φόρουμ, τρέχω, όπως καταλαβαίνετε, από τη μία αίθουσα στην άλλη, έχω προεδρία, τέλος πάντων έχω πολλά πράγματα, αλλά όσες φορές παρακολούθησα, κατάφερα να παρακολουθήσω ομιλίες mm-hmm. Πραγματικά αντιλαμβάνομαι τι λένε αυτοί οι άνθρωποι. Και εδώ θα μου επιτρέψετε και κλείνω με αυτό το θέμα, ότι η ομιλία του κυρίου Παυλίδη στην Αθήνα έτσι το Μάρτιο που μας πέρασε στο 5ο φόρουμ έκανε τρομακτική αίσθηση σε όσους την παρακολούθησαν, και πραγματικά ήταν συγκινητικό το ότι μετά δεν τον αφήνανε να φύγει αφού τελείωσε την mm-hmm. εισήγησή του, mm-hmm. πέσανε πάνω του. Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα, ναι. Και του δίνανε συγχαρητήρια κλπ. Ναι. Ήταν πραγματικά καταπληκτική. Είναι και σημαντική προσωπικότητά του, είναι εφευρέτης καθηγητής, δηλαδή και αυτό που είναι παγκόσμια αναγνωρισμένος, και φυσικά αυτό παίζει το ρόλο του. Κύριε Καπλανίδη, να πάμε λίγο και στον τουρισμό υγείας. Είστε φυσικά εσείς και Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Ελληνικού Τουρισμού Υγείας, του Συνδέσμου Ελληνικού Τουρισμού Υγείας. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια ήταν η θέση του φόρουμ απέναντι σε αυτό. Είχατε και θεματολογία σε σχέση με τον τουρισμό υγείας. Και θα ήθελα συγκεκριμένα να σας ρωτήσω, ξέρω ότι είχατε ημερίδα Ελληνικού Συνδέσμου Τουρισμού Υγείας, πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα για να δεχτεί τον τουρισμό υγείας? Πολύ καλή ερώτηση μου κάνετε. Μπράβο. Πολύ καλή. Κοιτάξτε να δείτε. Μεγάλο κεφάλαιο είναι ο τουρισμός υγείας, γι' αυτό το λέω. Εντάξει. Δεν είναι. Όλα έχουν συνάφεια, γι' αυτό και όλα στο πλαίσιο του φόρουμ πάντοτε έχουμε συνέδριο ή ημερίδα του Ελληνικού Συνδέσμου mm-hmm. Τουρισμού Υγείας, mm-hmm. επειδή έχει απόλυτη συνάφεια. Mm-hmm. Προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε με δύο λόγια, mm-hmm. το οποίο επιστημονικό μας mm-hmm. προσωπικό και τις υποδομές mm-hmm. της χώρας, προκειμένου να σταματήσουμε την έξοδο των γιατρών μας, και αντίθετα να πάρουμε ένα κομμάτι μιας πίτας, ούτε λίγο το πολύ, είναι γύρω στα 70 δισεκατομμύρια ετησίως. 70 δισεκατομμύρια ετησίως. Δεν είναι μικρή πίτα, είναι πολύ μεγάλη πίτα. Ακόμα και το 3% να παίρναμε από αυτή την πίτα, όπως αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για πάνω από 2 δισεκατομμύρια. Ναι. Τα ικανά αυτά τα 2 δισεκατομμύρια να κρατήσουν τους γιατρούς μας ή τουλάχιστον μεγάλο
αριθμό των γιατρών μας που αυτή τη στιγμή φεύγει στο εξωτερικό να τους καθίσει εδώ στην Ελλάδα. Άρα το θέμα του τουρισμού υγείας, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ένα πολύπλοκο θέμα, πολύ σοβαρό θέμα και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όλοι σοβαρά. Τώρα, απαντώντας την ερώτησή σας ευθέως για το πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα, θα έλεγα ότι είμαστε έτοιμοι σε κάποιες υποδομές, δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι σε κάποιες άλλες υποδομές, ανάλογα δηλαδή με τους τομείς που ακουμπάμε, δηλαδή οι διάφοροι τομείς είναι, ξέρω εγώ, εάν πάρουμε την IVF που σημαίνει τεχνητή γονιμοποίηση, okay, οι υποδομές μας εδώ και το επιστημονικό μας προσωπικό είναι πάρα πολύ καλό. Νομίζω ότι είναι υψηλές υποδομές που έχουμε σε αυτό το χώρο. Δεν έχουμε πρόβλημα. Εάν πάμε όμως σε άλλους τομείς του τουρισμού υγείας, έστω και στα ιαματικά για παράδειγμα, εκεί έχουμε πολύ μεγάλο έλλειμμα, δεν έχουμε υποδομές, έχουμε ιαματικές πηγές πάμπολες, 400 στον αριθμό. Mm-hmm. Από αυτές έχουν επιστοποιηθεί λιγότερες από 100, αλλά αυτές που έχουν πραγματικά υποδομές με ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις κλπ. Είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν εδώ, η απάντηση είναι δεν είμαστε έτοιμοι. Στην IVF είμαστε έτοιμοι, εδώ δεν είμαστε έτοιμοι. Εάν πάρουμε κάποιους άλλους τομείς, για παράδειγμα την οφθαλμολογία, που είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας, έχουμε και ανθρώπους που εξάγουμε αυτή τη στιγμή έτσι στο εξωτερικό, που για παράδειγμα στην Τουρκία, ο κύριος Παλίκαρης, ένας φημισμένος παγκοσμίως οφθαλμίατρος από την Κρήτη, καθηγητής, έτσι, έχει κάνει μεταγραφή στην Τουρκία αυτή τη στιγμή. Ναι, το γνωρίζω. Μας το έχει ανακοινώσει και στο φόρουμ, ναι. Ακριβώς, το είδατε. Μιλήσατε κιόλας και με τον κύριο Παλίκαρη. Βέβαια, τον κύριο Παλίκαρη. Είναι ένας τομέας που έχουμε το επιστημονικό προσωπικό. Έχουμε όμως πάρα πολλή δουλειά για να κάνουμε σύγχρονα κέντρα οφθαλμολογικά, τα οποία να μπορούν να απευθυνθούν στην διεθνή αγορά. Γιατί ξέρετε, το επιστημονικό προσωπικό είναι πολύ σημαντικό και είναι ο ένας τομέας. Αλλά δεν αρκεί. Θέλουμε και άλλες υποδομές, θέλουμε οργανωμένα κέντρα ιατρικά και βέβαια εκεί που στερούμε πάρα πολύ είναι στο θέμα της προβολής, της διαφήμισης, του μάρκετινγκ και ούτω καθεξής. Υπάρχουν πηγές χρηματοδότησης για όλα αυτά, κύριε Καπλανίδη. Είστε οικονομολόγος, είστε Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Ελληνικού Τουρισμού Υγείας. Υπάρχουν πηγές χρηματοδότησης? Όχι, δυστυχώς. Έτσι και εδώ θα μου επιτρέψετε και δεν θέλω να το πω αυτό για να έτσι αγιάσω τα γένια μου. Όχι, αυτό το είπαμε και με τον κύριο καθηγητή. Για πείτε το ίδιο, συμφωνούμε. Πείτε. Ότι αυτή τη στιγμή ακόμα και τον ελληνικό σύνδεσμο, εντάξει, τον συντηρεί ο όμιλος Ζήτα από πλευράς... του οποίου είστε πρόεδρος. Το αναφέραμε αυτό με τον κύριο καθηγητή. Και είναι όχι, δεν το είπαμε μόνο με τον κύριο καθηγητή, με τον κύριο Παυλίδη, αλλά είναι γεγονός ότι εσείς στηρίζετε χρηματικά, χρηματοδοτείτε όλες αυτές τις ενέργειες. Έτσι. Οπότε αντιλαμβάνεστε, έχω από μόνος μου μία εταιρεία, έτσι, μεσαία εταιρεία, να στηρίζει ταυτόχρονα και όλη την προσπάθεια του Ελληνικού Συνδέσμου Τουρισμού Υγείας και γενικότερα και αυτό το όραμα που λέγεται Τουρισμός Υγείας. Ναι. Πρέπει να έχουμε κι άλλες. Δηλαδή, πέρα από το κράτος, νομίζω ότι οι επαγγελματίες και οι άνθρωποι που έχουν κοινά οράματα στην ανάπτυξη του τουρισμού υγείας πρέπει να έρθουν κοντά στον ελληνικό σύνδεσμο να βοηθήσουν. Να ενημερωθούν βασικά και νομίζω, κύριε Καπλανίδη, συγγνώμη που σας διακόπτω, να ενημερωθούν. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί επιχειρηματίες υγείας σε όλη την Ελλάδα, γιατί στην εκπομπή μας πλέον μας παρακολουθεί όλο το κοινό της Ελλάδας, πανελλαδικά, καθότι είμαστε συνδρομητές της Κοσμοτέ TV. Έχουμε ενταχθεί μέσα στο δίκτυο και έχουμε τη δυνατότητα όσοι είναι συνδρομητές TV να μας παρακολουθούν και μας παρακολουθούν σε όλη την Ελλάδα. Είναι δεδομένο αυτό από τα μηνύματα που παίρνουμε. Άρα λοιπόν, οι επαγγελματίες υγείας που βρίσκονται σε οποιοδήποτε χώρο, τόπο της Ελλάδος, σε όμορφη περιοχή, σε οποιαδήποτε περιοχή, πρέπει να ενημερωθούν για το τι σημαίνει τουρισμός υγείας. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει κατάλληλη ενημέρωση ακόμα. Μισό λεπτάκι. Ακούστε να δείτε. Πείτε μου. Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Τουρισμού Υγείας, λοιπόν, πολύ σωστά το λέτε και μπράβο σας που το έχετε έτσι επισημάνει αυτό το πράγμα. Προσπάθησα να το εντοπίσω, αν και δεν ξέρω και πάρα πολλά. Με τη δικιά σας βοήθεια τα λέω όλα, ναι. Ναι. Ακούστε να δείτε. Εμείς, σαν Ελληνικός Σύνδεσμος, λοιπόν, μεταξύ των άλλων που κάνουμε, είναι ότι ταξιδεύουμε ή είμαστε διατεθειμένοι να ταξιδέψουμε από το ένα άκρο της χώρας στο άλλο, να πάμε να ενημερώσουμε εκεί με τους έγκριτους πραγματικά επιστήμονες που διαθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί έχουμε ένα πολύ καλό Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από γιατρούς, από οικονομολόγους, από ανθρώπους
του τουρισμού. Έτσι, έχουμε πραγματικά, θα έλεγα, πολύ υψηλού επίπεδου διοικητικό συμβούλιο. Και εδώ, δώστε μου την ευκαιρία να πω ότι κανένας μπορεί να μπει μέσα στο site Ελληνικός Σύνδεσμος Τουρισμού Υγείας, έτσι απλά, και να βρει τα πάντα μέσα. Mm-hmm. Να βρει τους στόχους, να βρει τους τομείς που θεωρούμε ότι η Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Να βρει το διοικητικό συμβούλιο, να βρει τα contacts, τα δικά μου, σαν Γενικός Γραμματέας που έχω έναν ευρύτατο ρόλο, όπως αντιλαμβάνεστε. Mm-hmm. Έτσι, θεσμικά δηλαδή, έχω έναν ευρύτατο ρόλο, να επικοινωνήσουν μαζί μας, να μας καλέσουν στην περιοχή τους, να πάμε πολύ ευχαρίστως, να μιλήσουμε. Με τους τοπικούς επιστήμονες, με τους φορείς κλπ. Να τους ενημερώσουμε. Φυσικά, γιατί υπάρχουν και στοιχεία τα οποία δεν αξιοποιούνται σίγουρα, δεν είναι αξιοποιημένα. Και πολλές περιοχές, οποιαδήποτε γωνιά της Ελλάδος είναι όμορφη. Και αρκεί να αξιοποιηθεί σωστά. Έτσι. Δεν είναι μόνο το όμορφη. Η Ελλάδα, ακούστε να δείτε κάτι. Αυτό που έχει κάνει λάθος είναι ότι στηρίζει αυτή τη στιγμή γενικότερα το θέμα του τουρισμού στην ομορφιά. Η Ελλάδα στην ομορφιά, εγώ της δίνω το 30%. Το άλλο 70% είναι η κουλτούρα της, εντάξει, ο πολιτισμός της. Σας μην ξεχάσουμε εδώ Φυσικά. Πέρα τον Ιπποκράτη και όχι μόνο. Έτσι, είναι το επιστημονικό, το σημερινό επιστημονικό της προσωπικό. Επίσης, είναι οι σημερινές το οποίο είναι πολύ δυνατό. Κάθε μέρα διαβάζουμε ότι οι Έλληνες στο εξωτερικό διέπρεψαν τα πράγματα. Αφήστε τα πράγματα στο θέμα της υγείας. Λοιπόν, αυτό όλο το προσωπικό είναι στη διάθεσή μας. Ακόμα και όταν είναι στο εξωτερικό, εμείς σαν θεσμός που είμαστε, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Τουρισμού Υγείας, μπορούμε να ζητήσουμε ανά πάσα στιγμή και να έρθει να μας ενημερώσει και να μας βοηθήσει και να μας κάνει. Λοιπόν, αλλά προσέξτε, τι πρέπει να γίνει. Κοιτάξτε, όταν ο Μάρκος λέει, εντάξει, πάει το βουνό. Λοιπόν, κάπως έτσι πρέπει να γίνει. Να έρθουν να στελεχώσουν. Ναι, σωστά. Να βοηθήσουν. Συμφωνώ. Ναι, κύριε Καπλανίδη, πιστεύω ότι δώσαμε το μήνυμα για τον τουρισμό, για τον τουρισμό υγείας και καλούμε βέβαια φυσικά και μέσα από αυτή την εκπομπή όλους αυτούς οι οποίοι θα δείξουν κάποιο ενδιαφέρον. Ναι, τους καλώ και προσωπικά να πείτε, εντάξει, ξέρουν το όνομά μου, ξέρουν που μπορούν να με βρουν μέσα από το site, έχουμε και Ωραία. Site του Εθνικού Συνδέσμου, έχουμε και social media και Facebook κλπ. Μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου ανά πάσα στιγμή και πάρα πολύ εύκολα. Ναι. Και να κάνουμε πολλά πράγματα μαζί. Επαναλαμβάνω, μαζί. Αυτό είναι το μήνυμα. Μόνοι μας εμείς, οι 9 του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν αρκούμε. Όσο καλοί και να θεωρούμε ότι είμαστε. Και δυνατοί επιστημονικά. Ναι. Δεν μπορούμε. Ναι, κύριε Καπλανίδη, νομίζω ότι πήραμε το μήνυμα. Τώρα, θέλω ακόμα δύο πράγματα να πούμε. Ότι είχατε και διημερίδα της Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής, που και αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Όπως επίσης και διημερίδα της Παγκόσμιας Ακαδημίας Κινέζικης και Συμπληρωματικής Ιατρικής. Σωστά. Στο φόρουμ. Σωστά. Ναι, τα θεωρούμε όλα αυτά, ξέρετε, συμπληρωματικά. Mm-hmm. Κάποιοι τα λένε εναλλακτικά. Δεν θα τα έλεγα εναλλακτικά, θα τα έλεγα συμπληρωματικά. Το καθένα έχει να παίξει το ρόλο του. Η ιαματική ιατρική δηλαδή είναι συμπληρωματική ιατρική, κατά την άποψή μου. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή μαζί με άλλα πράγματα. Μπορεί κανένας να έχει ωφέλη στην υγεία του με την ιαματική ιατρική και με τις ιαματικές φυγές. Λοιπόν, τεράστιο. Που έχουμε πολλές στην Ελλάδα. Και γενικά είναι ευεργετικά τα αποτελέσματα των ιαματικών πηγών, απλά δεν τα γνωρίζουμε ακόμα. Ο κόσμος εννοώ. Κύριε Καπλανίδη, και για την είπαμε κινέζικη ιατρική. Παράλληλα, όμως, είχατε, για να το κλείσουμε σιγά-σιγά την κουβέντα μας, ολοκληρώνοντας, είχατε και Beauty Day στην Αθήνα. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Βλέπουμε πλάνα εδώ γενικά. Κοιτάξτε, η Beauty Day ήταν μια ιδέα του Ελληνικού Συνδέσμου Βιομηχάνων, καλλυντικών και αρωμάτων. Και των αντιπροσώπων σε αυτά τα προϊόντα. Την ξεκίνησε κάποια στιγμή το 2009, αν δεν απατώμε. Μετά, εν συνεχεία, για διάφορους λόγους το αφήσανε αυτό το θέμα. Και τώρα με την ευκαιρία του φόρουμ, επειδή το φόρουμ, όπως ξέρετε, έχει μέσα και το κομμάτι ομορφιά. Ναι. Και δεν το έχει τυχαία την ομορφιά, γιατί η ομορφιά, ξέρετε, έχει να κάνει με την ψυχολογία μας, κυρία και κυρία. Βέβαια, λοιπόν, και η ψυχολογία επηρεάζει άμεσα το ανοσοποιητικό μας και αυτό μας βοηθάει σε όλο το θέμα που λέγεται υγεία. Δεν βάλαμε τυχαία την ομορφιά. Άντε, πετάμε και μια ομορφιά για να έχουμε να παίζουμε. Όχι. Όλα κουμπώνουν πολύ καλά. Διατροφή, υγεία και ομορφιά, είπαμε. Όλα μαζί. Έτσι, γιατί η ομορφιά είναι ψυχολογία. Το τονίζω και η ψυχολογία, ξέρετε πόσο σημαντικό, πάρα σημαντικό πολύ σημαντική. Θέμα είναι και σημαντικός παράγων γενικότερα για την υγεία μας. Ναι. Λοιπόν,
Επειδή λοιπόν εμείς έχουμε ομορφιά, ο Ελληνικός Σύνδεσμος ήρθε κοντά μας και αποφασίσαμε να συνεργαστούμε για τα επόμενα χρόνια και να αναβιώσουμε, αν θέλετε, αυτόν τον θεσμό, ας το πούμε έτσι. Θα έχουμε και Beauty Day στη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε Beauty Day. Θέλουμε να έχουμε και εδώ. Ναι. Ωραία. Θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς. Ευχόμαστε κι εμείς να είμαστε χορηγοί επικοινωνίας η Atlas Τηλεόραση και πάλι, Κεντρικής Μακεδονίας. Λοιπόν, και να σας κλείσω, γιατί δυστυχώς έχει περάσει ο χρόνος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη αυτή. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Και παρακαλώ, κλείνοντας, να πούμε ότι θέλουμε και τη δική σας τη συνδρομή και την βοήθεια για να συσπυρώσουμε όλες τις δυνάμεις στη Βόρεια Ελλάδα που ενδιαφέρονται για τον τουρισμό υγείας. Ναι, θα σας βοηθήσουμε. Έχετε το υποσχόμαστε. Ρόλο, είστε κανάλι, δυνατό κανάλι είστε, έτσι, στην κεντρική, και πανελλαδικά, αλλά ιδιαίτερα στην κεντρική Μακεδονία. Πρέπει να δουλέψετε και εσείς επάνω σε αυτό για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα. Ναι, για την Ελλάδα. Έτσι. Για την λοιπόν, Ελλάδα. Και... Ναι, κύριε Καπλανίδη. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Και ευχαριστώ και σε εσάς. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Αγαπητοί μου φίλοι, μετά από την συνέντευξη με τον κύριο Ζαχαρία Καπλανίδη, ο οποίος είναι οικονομολόγος και παράλληλα είναι και Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Τουρισμού Υγείας και Πρόεδρος του Ομίλου ΖΙΤΑ, που συζητήσαμε λίγο για το 5ο Φόρουμ Υγείας που έγινε στην Αθήνα 15-16 Μαρτίου του 2019 και προαναγγείλαμε το 6ο Φόρουμ Υγείας που θα γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη τον Νοέμβριο. Κλείνουμε την εκπομπή πάνω από όλα υγεία μου. Είμαστε μαζί, ξέρετε, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα, σε επανάληψη κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 3. Μέχρι τότε να είστε καλά, λοιπόν. Πάνω από όλα υγεία μου. Γεια σας.